Επιμήκυνση περίοδου εξόφληση, αναδιάρθρωση χρέου, ακόμη και διαγραφή μέρου των οφειλών μπορούν να πετύχουν οι επιχειρηματίε που θα μπορέσουν να κάνουν χρήση των διατάξεων του νέου νόμου για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ω τι 3 Μαρτίου. Για πρώτη φορά, μια επιχείρηση θα μπορεί να ρυθμίσει όλα τα χρέη τη προ όλου του πιστωτέ τη με τη συνένεση τη πλειοψηφία των πιστωτών, έτσι ώστε να καταστεί βιώσιμη. Το περιμένουν εδώ και χρόνια για να πω την αλήθεια. Νομίζω ότι έφτασε στο σημείο πλέον που πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το επιχειρηματικό το τοπίο των μικρομεσαίων, μικρών, μεσαίων κτλ. επιχειρήσεων. Γιατί όλες δεν μπορεί να προχωρήσει καμία διαδικασία, τουλάχιστον όσον αφορά την ανάπτυξη της τη χώρα. Στον νόμο μπορούν να υπαρχούν όλε οι μικρέ, μεσαίε και μεγάλε επιχειρήσει, καθώ και οι ατομικέ επιχειρήσει, εφόσον η συνολική οφειλή υπερβαίνει τι 20.000 ευρώ. Ποσό που ο εμπορικό κόσμο ζητά να μειωθεί περαιτέρω. Εκείνο που επιδιώκουμε όλοι μας και θέλουμε είναι να μπορέσουν να μείνουν ζωντανέ ακόμα οι επιχειρήσει αυτέ οι οποίε παλεύουν στην καθημερινότητα. Έχουμε μία-δύο ενστάσει σαν εμπορικό σύλλογο. Θα μπορούσαμε να κατεβάσουμε το όριο των 20.000 τουλάχιστον στις 10.000 και θα εντάξουμε ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλέ από δάνειο σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών μηνών κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2016, οφειλέ από δάνειο ή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016, ληξή πρόθεσμε οφειλέ προ τι εφορίε, προσφορεί κοινωνική ασφάλιση, επιταγέ που σφραγίστηκαν. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλέ που γεννήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2016. Φορεί τη αγορά εκφράζουν επιφυλάξει, καθώ μία επιχείρηση δεν μπορεί να υπαχθεί στον νόμο αν το 85% των Συνολικών οφειλών τη ανήκει σε έναν πιστοτή. Υπάρχουν πάρα πολλέ επιχειρήσει οι οποίε συνεργάζονται με μία τράπεζα και έχουν τα χρέη του σε αυτή την τράπεζα. Η οποία είναι ένα πιστοτής. Και αυτό δεν πρέπει να αποκλείεται αυτή η περίπτωση. Θα πρέπει και ένα πιστοτής να είναι, εφόσον συμφωνεί ο πιστοτή θα πρέπει να, να, γίνεται δεκτό το αίτημα του οφειλέτη. Στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση τράπεζε, χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ασφαλιστικέ εταιρείε, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητέ αξίε και νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση εξυγίανση ή πτώχευση ή βρίσκονται σε διαδικασία λύση και καθάριση.